Γεια σας, Γκρίμες, και καλώς ήρθατε στο σημερινό βίντεο που θα δούμε το Steel Rising, ένα καινούριο soul-like παιχνίδι το οποίο εξελίσσεται σε μια διαφορετική πραγματικότητα κατά τη Γαλλική Επανάσταση, σε ένα steampunk περιβάλλον, όπου μόλις άρχισε να ξεσηκώνεται ο λαός, ο βασιλιάς Λούις ξαμόλυσε όλα τα ρομποτάκια του έξω για να κανονίσουν τα πράγματα, αλλά πήγαν λίγο στραβά και εκεί μπαίνουμε στη μέση εμείς. Και εδώ βλέπουμε τη Μαρία Αντουανέτα, την περίοδο που έτρωγε ακόμα ψωμί, την οποία την έχει εγκλωβίσει ο βασιλιάς, λόγω των γεγονότων που συμβαίνουν, μέσα στο ανάκτορο. Όπου βλέποντας τους καπνούς έξω, φοβάται για ότι καίγεται το Παρίσι, αν και από τον καπνό τον οποίο βλέπουμε φαίνεται σαν να καίγεται μόνο το πι, και έχει αμφιβολίες για τα σχέδια του βασιλιά. Και εδώ μπαίνουμε εμείς, ως οι bodyguards της βασίλισσας, για να την προστατέψουμε και να την βοηθήσουμε να αντιληφθεί λίγο περισσότερο το τι συμβαίνει εδώ πέρα, βρε. Και εδώ ακριβώς μπαίνουμε και έρχεται το character creation, το οποίο είναι αρκετά περιορισμένο, αλλά μπορείς να κάνεις κάποιες αλλαγές, να βάλεις διαφορετικό υλικό από το οποίο είσαι φτιαγμένη, γιατί η χαρακτήρας μας είναι γυναίκα. Χρυσά χεράκια, τα εκτιμάνε. Για να δω περουκάκι. Όχι, αυτό με το τσουνάκι πίσω. Αυτό είναι λίγο Beethoven. Μπετόβεν με 7 κιλά αντί για ζελέ τσιμέντο βασικά. Αυτό πάρα πολύ ωραίο. Το βρήκαμε νομίζω. Ξύπνησα απότομα και έκανα πρόχειρα δύο κοτσίδες και ένα φιόγκο που τυλίγουν τα δώρα. Και είχε κάποιες επιλογές στο πρόσωπο. Αυτό είναι φρικιαστικό λίγο. Αυτό αν είναι φρικιαστικό. Πόρε φίλε, πώς είναι αυτό έτσι. Αυτό είναι πραγματικά άρμηση στους εχθρούς σου. Α, να το βρήκα. Αυτό νομίζω είναι το λιγότερο επιθετικό. Και μετά διαλέγεις class. Έχει bodyguard, soldier, dancer και alchemist. Ανάλογα, ο καθένας έχει διαφορετικά όπλα και διαφορετικά abilities. Μπορείς φυσικά να δεις και τα details εδώ πέρα, από όλα τα στατιστικά σου και αυτά, τι επηρεάζεται και πού εστιάζει ο καθένας. Dancer φαίνεται ενδιαφέρον, που έχει ανεμιστήρες. Αλλά λέω να πάω με soldier γιατί έχει, λέει, halberd, το οποίο είναι και κανόνι. Halberd με κανόνι, ωραίο συνδυασμός. Κιουρία. Κάνουμε και την υπόκληση. Λοιπόν, και μας στέλνει η βασίλισσα να πάμε να δούμε τι σκατά συμβαίνει εκεί έξω. Lock on, μου λες αυτό. Λοιπόν, κάτσε να τα δούμε. Ωραία, αυτό είναι το ranged. Έχει τη special την κίνηση που φορτίζει. Quick access belt. Healing potions. Και είναι Souls game. Μαζεύεις κάτω δεξιά που φαίνονται εκεί ένα μπιρμπιλάκια, τα οποία τα χρησιμοποιείς σε διάφορα σημεία για να κάνεις upgrade. Αλλά έχουμε να φτάσουμε εκεί πέρα, δηλαδή μην κάνουμε όνειρα τώρα. Πάμε να τα μαζέψουμε πρώτα. Φάγαμε μια σφαλιάρα, βασικά δυο σφαλιάρες φάγαμε εκεί, αλλά το έπιαμε το λαδάκι μας και νιώσαμε η μηχανή. Τι έγινε, δεν το περίμενες, ε? Δεν περίμενες να έχει κανόνι το halberd μου. Να σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ, αλλά χάρηκα ιδιαίτερα όταν το έμαθα. Πάλι καλά, αυτά είναι αργοκίνητα. Το μπεις είναι και ο αρχικός εχθρός. Έχει και πολύ ωραίο reach τελικά. Καλή επιλογή το soldier. Παρατημένες. Όλοι πού είναι εντωμεταξύ. Δηλαδή έχει αδειάσει όλο το χωριό, πόλη της κατά που βρίσκομαι. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Στο ανάκτορο μάλλον. Ναι, μόλις θυμήθηκα. Πάρε αυτήνα. Πάρε και αυτήνα. Πώς σας το έχεις, μωρή? Τι, πρέπει να μην κουνιέται καθόλου άλλος. Και έχεις εδώ πεταμένα essence. Essence of lesser spirit. Α, είναι πραγματικά σαν τα αντικείμενα. Πώς το κάνεις, use. Και πρέπει να φτάσουμε στο λιμάνι κάτω για να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει. Ωραία, εσύ δεν αστόχησα. Λίγο το timing στο combo πρέπει να συνηθίσω, το πότε πρέπει να κλικάρω. Όπα, αυτά εδώ μοιάζουνε... Ναι, μοιάζουν lootable, είχα να πω. Είχα δίκιο. Activating Vestals, μπράβο. Εδώ πέρα είναι αυτά τα σημεία στα οποία κάνουμε save. Τα κλασικά σημεία που κάνεις στα Souls game. Save το progress σου και μπορείς να κάνεις level up. Βασιλιάς σαν άλλος Batman έχει κάνει τρελές εγκαταστάσεις εδώ πέρα. Upgrades. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα φαντάζομαι, γιατί έχω 991 από ό,τι λέει. Boutique και equipment. Boutique, αν θέλω μπορώ να αγοράσω consumables. Ok. Και equipment είναι... Α, θα έχει να αλλάξουμε και ρουχαλάκια. Ωραίο.
Δεν πήγε καλά εκείνη η ενέργεια. Ωραίος. Ωραίους κήπους πάντως έχουν. Έλα. Έλα. Υπέροχα. Τώρα το έκανα charge περισσότερο. Λοιπόν, το Halberd είναι πολύ αργό. Αναρωτιέμαι πόσο πιο χορευτικό θα ήταν με τον Dancer, αν θα ήταν όντως όνομα και πράγμα. Όπα! Δεν το είδα. Δεν το είδα και τη φάγαμε τη σφαλιά μας. Φύγε πίσω. Και σε ένα λαδάκι. Όμορφα. Όχι δεν κάνουμε χορούς και με αυτήν, εντάξει, όλα και όλα. Πλέον έχει γίνει το αγαπημένο μου είδος στα Souls Games. Τι έχουμε εδώ. Πολυνάκ Cup. Βρήκαμε το πρώτο μας καπέλο. Για να σε δω. Ένα armor balance και μπούρδες. Οκ. Okay. Έδειξε. Έδειξε νομίζω τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει επίσης γενικότερα η κίνηση η οποία θυμίζει κούκλα. Και το άλμα δηλαδή θυμίζει λίγο έτσι μπαλαρινέ. Θα γίνει με αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Κάθε φορά αποκρύψει. Α, με πέτυχε κιόλας. Αυτό ναι. Ωραία. Έλα εδώ εσύ λίγο πιο κοντά. Βασικά κάτι εκεί. Έρχομαι εγώ. Πρέπει να το ξαναδώ αυτό. Γιατί κάνω ένα, δύο. Τώρα γιατί έπιασε και όταν πολεμάω δεν το κάνεις. Τρώμε ξύλο τζάμπα. Θα μου πεις εντάξει τζάμπα. Γιατί θα τη γλίτωνες αλλιώς. Όχι εντάξει δεν λέω. Τώρα αυτός είναι πλάτη ή μούρη. Lock on the target και γύρισε. Και γύρισε δηλαδή την τύχη μου. Έλα εδώ. Το διάλο. Αλλά έχει και stealth. Μπορείς να πλησιάσεις από κάποιον από πίσω και να το χτυπήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν όλοι τους κατεβάζεις με τη μία. Φαντάζομαι πως όχι. Κάτι τώρα αυτόν εσένα εδώ. Μπορούμε να σε καθαρίσουμε με stealth. Με βλέπει τώρα εδώ εμένα. Με είδε, ναι. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ, ρε. Τώρα γιατί δεν πέτυχε πάλι. Ένα. Και δεν έφτασα. Δεν χρειάστηκε μάλλον δεύτερη. Αυτό τι είναι εδώ. Μου τα κρύψατε και ψηλά τα σακιά. Grade 1 Longevity Module. Και μπορώ να το βάλω σε module slot τα οποία είναι κλειδωμένα. Να σε καλά, ρε. 1800. Τώρα, άμα μου φέρεις μια καρεκλίτσα, αυτός εδώ γιατί είναι νεκρός. Κάτι ύποπτο συμβαίνει εδώ μέσα. Τα ρομποτάκια επαναστάτησαν. Καπιτάν λέει: No command was given to replace your company with a detachment of automats. Οπότε δεν ξέρουμε γιατί ήρθαν το νου σας. Defeat the unstable automat to activate the vassal. Πού είναι αυτό. Όπα, unstable lancer. Ναι, ένα προς ένα δεν συμφέρει. Πάλι καλά, κράτσε λίγο εκεί μέχρι να βρω. Α, δεν έχει να βρω τίποτα. Α, το παίζεις έξυπνα. Αυτό που λοκάρω στην κη... Νησί, εκείνο δεν τον περίμενα να ομολογήσω, εντάξει. Ήταν λίγο έκπληξη και με έφερε εδώ πέρα, το οποίο, ωραία, κλασικό... Souls, χάσαμε όλα τις ψυχούλες μας. Πού πηγαίναμε, από εδώ πηγαίναμε. Α, και κόμπο, κάνει αυτό. Εσύ κάνεις κόμπο, εγώ γιατί δυσκολεύομαι τόσο πολύ να το κάνω το timing. Ωραία, ηρέμησε με το στάμινα, λίγο να γεμίσει. Πού πέθανα. Εκεί. Hey! Έχει κι αυτός. Πάρε, εγώ κι εγώ. Όχι, λάθος, δεν έπρεπε. Σφήνωσα εκεί πέρα μέσα. Γαμώτο. Γαμώ τη διπλή μου, το ξεχνάω. Τρίτη και φαρμακερή. Μισό health είμαι, έχω και τα δύο healing pots. Speaking of, με έδωσε πριν αυτό. Ωραία, πήραμε αυτά. Πάλι κοιτούσα αλλού. Φύγει. Έλα, λίγο μπορέσω να φάω έστω αυτό να. Κάτσε πίσω. Έλα. Πάλι καλά, μετακινήθηκα εκεί. Αλλά δεν πήγε τόσο καλά η μετακίνηση. Ωραία. Ωραία. Όχι τόσο ωραία. Κάτσε πίσω. Έτσι. Μπαίνουμε, βγαίνουμε. Μπαίνουμε, βγαίνουμε. Αχ, το δεύτερο! Κάθε φορά με τη δεύτερη επίθεση με πετυχαίνεις.
Αδερφέ, δεν έχεις βαρεθεί? Τώρα, πάνω στην κίνηση, αυτό ήταν λίγο άδικο. Γαμώ τη διπλή μου. Ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία. Φάμε το μικρούλι. Δικό σου. Περιμένω τη διπλή. Και έρχομαι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Έτσι, μπράβο. Το χορό θα κάνουμε του θανάτου. Δεν έβλεπα, δεν έβλεπα. Γαμώ τους θάμνους μου, γαμώ τους θάμνους μου. Έλα, έλα. Δική σου κίνηση. Έλα. Ναι. Επιτέλους! Δεν πήρε πολύ ώρα, έτσι. Νομίζω μισή μέρα είμαι εδώ. Ναι, είχε ήλιο όταν ξεκίνησα. Module keys. Πήραμε ένα module key, λέει, το οποίο το χρειάζεται για να ξεκλειδώσεις αυτά τα augments. Κάτσε να μαζέψω εγώ τις πεσμένες μου ψυχές εδώ πέρα. Αλλά τουλάχιστον τώρα μαζέψαμε πολλές. Θα έρθω τώρα στο άγαλμα εδώ πέρα εγώ. Έχεις τίποτα? Όπα, αυτό τι είναι εδώ? Κακομοίρικο αυτό, τι, μισοχαλασμένο. Έλα εδώ ψυχούλα μου, κάμε για τα level up μας εμείς τώρα. Για κούμποσε. Τι ανεβάζουμε? Λέω να ανεβάζω vigor, γιατί το χρειαζόμαστε, και λίγο power. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα στα module slot θέλουμε 3 keys για να κάνουμε upgrade το ήδη ανοιχτό, το οποίο φαντάζομαι θα κάνει κάτι πιο δυνατό. Αλλά ένα για να ανοίξουμε το δεύτερο, για να μπορούμε να κάνουμε equip το άλλο το δικό μας. Ναι, δεξιλώσει δεν τα παίρνω πίσω. Τουλάχιστον έχουμε πάλι όλα μας τα healing, έχουμε ανεβασμένα στατιστικά και μπορούμε να συνεχίζουμε. Ωραία, και έχουμε και δώρο εδώ. Τι έχουμε? Καμπαντελονάκι, κάτι. Charleville Shield Musket, καινούριο όπλο. Έχουμε, λέει, Alchemical Damage, Flame Frost και Fulmination. Fulmination εννοεί τον ηλεκτρισμό. Ναι, 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 γεμίζει ένα Gauge, το οποίο όταν, όταν γεμίσει, λέει, εντελώς, κάνει trigger an affliction. Για να δω τώρα εσένα. Σε πάγωσα. Και τώρα μπορώ με την ησυχία μου. Ναι! Πού έχουμε έρθει εδώ πέρα? Κάνε το κομμάτι σου. Σε πάγωσα. Και... έχουμε μπόλικο χρόνο πάντως για να ξεπαγώσουνε. Ω, καινούριο καπελάκι και παλτό. Inventory, ναι, όχι, equipment, συγγνώμη. Αυτό πάρα πολύ ωραία έγινε, δέστηνα, σαν κλόουν. Αλλά καλό, έχει και κρόσια στο καπέλο. Ω, μούλικο σε είδα. Μουλικό. Δεν θα μου κρυφτεί σε μένα. Αυτό όμως βαστάει πολύ, ρε. Βρήκαμε και καινούργιο εχθρό. Τι ωραίο είναι αυτό. Α, εσύ πέτας φωτιές. Αλλά πού να ανταπεξέλθεις στον τρελό συνδυασμό μουσκέτο κοντάρι. Τι έχουμε εδώ? Nemesis Claws. Όπα, και πηξίδα. Στο quick item κιόλας πηξίδα. Ενδιαφέρον αυτό. Για να μου δείχνει που είναι, λέει. Nemesis Claws. Counter Attack έχουν special move, θα δοκιμάσουμε και αυτά. Επίσης η πηξίδα, κάτσε λίγο. The riverbank is just beyond this wood. Α, και με δείχνει που πρέπει να πάω. Φτάσαμε στο δάσος, save έχει εδώ. Δεν πιστεύω να έχει κάνει ποσάκι πάλι να μας δει για να τα ανοίξουμε αυτό. Όπα, έχει ένα μπαρμπούλι εδώ. Τους καθαρίσαν όλους, καλή φάση. Σκοτεινή φάση. Αλλά καλή φάση. Γεια σας. Alchemical Affliction, ναι, αυτό μου είπε για τις φωτιές νωρίτερα, αλλά εγώ έκανα Perfect Fire όμως στην Ενάδα και γι' αυτό σου έκανα counter εκεί. Τη φορά μου δεν θα καθόμουν. Ακούω βήματα εγώ εδώ κάτω. Περπατώ στο δάσος όταν ο κούκος είναι εδώ. Ωραίος. Κάνε ένα τελευταίο. Υπέροχο. Τι έχουμε εδώ? Τι ρομποτάκι είναι αυτό, σαν λεγιονάριος. Module key. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπου τι έχουμε εδώ. Όπου τι είναι αυτό. Να, ο λεγιονάριος. Λάθος κουμπί πάτησα. Όπα. Ναι, μήπως να περίμενα να μου πετάξει κάτι. Δεν πρόλαβα να αλλάξω για να κάνω το... έτσι, μπράβο. Μην με βγάζεις το κανόνι εμένα. Έτσι, μπράβο. Υπέροχος. Γατάκια. Τώρα η πλάτη σου ποια σκατά είναι. Δηλαδή και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω και ποια είναι η πλάτη σου να τους κάνουμε backstab. Όπ, κι άλλο δώρο. Λαβουαζιέ καταλύστα. Αυτό είναι για να κάνουμε upgrade τα potion μας. Τι άλλο έχουμε εδώ? Όπα. Στο διάλο. Πάρε μια από αυτά.
Έλα. Μην το ξεχνάμε και το κοντάρι μας. Εδώ τι έχεις πουλάκι μου. Falcon and Saber, καινούριο όπλο. Για βάλω το στη θέση αυτού νου. Το οποίο τι κάνει αυτό. Blade Tornado. Καλό γρήγορο φαίνεται. Να δούμε πόσο ξύλο θα φάμε και με αυτό. Σακί βλέπω εκεί κρεμασμένο. Την περιμένω να μου έρθει από κάπου. Αυτό είναι το Blade Tornado. Καλό ήτανε. Μ' άρεσε αυτός. Τους έχουν βάλει τέτοια ρουχαλάκια για να τους διακρίνω από μακριά. Τα πτώματα. Δεν έχουμε τίποτα εδώ. Τώρα δεν έχω άλλο healing. Ό,τι και αν έχει εδώ. Θα το αντιμετωπίσουμε. Φτάσαμε στο ποτάμι. Στην όχθη του ποταμού τώρα. Και θέλω να πάρουμε μια βάρκα για το Παρίσι. Επίσης... Μιλάει μόνο, αυτό το είναι χαρακτηριστικό των ρομπότ ή παιχνιδιών, θα μου πεις. Οπα, τι ακούω. Μάλιστα. Άντε, ξοδέψουμε την επόμενη μισή ώρα κάπου. Θα φτιάξεις κάτι, πού είναι αυτό το... Ποιες αυτό το resistance. Γιατί κάτι με λέει θα το χρειαστώ. Αχ, δεν το έκανα σωστά. Πάρει εκείνο. Δεν το έκανα σωστά, πάρει. Έλα. Τι ήταν αυτό. Κάτσε γιατί ζεστάθηκα. Όπα, όπα, ήρεμα, 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 ήρεμα. Α, νομίζα, περίμενα να μου έρθει με το... Όπα, νάτο, 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 νάτο. Πιέσαι ένα από αυτά, φέρε εδώ αυτό. Πάρε μια ποστίνα, πάρε ακόμη μια ποστίνα. Πάρε κι άλλη να. Και τώρα σε περιμένω. Δεν πήγε καλά αυτό. Τώρα πήγε καλύτερα. Τώρα πήγε καλύτερα. Κάτσε να δούμε και το φτάσω από εδώ. Το φτάσαμε. Φέρε λίγο στάμινα πίσω. Έλα. Όπα, πάμε πίσω, πάμε πίσω, πάμε πίσω, πάμε πίσω. Πάρε μια από μακριά. Πολύ ωραία τα Saber και αυτά. Δεν το χρησιμοποίησα καθόλου σχεδόν. Έλα, πουλάκι μου. Όχι, αυτό δεν εννοούσα αυτό όταν έλεγα έλα. Εννοούσα μια επίθεση. Κάνε να την κάνω dodge να μπορέσω να σε χτυπήσω από πίσω. Δηλαδή με αναγκάζει, έρχομαι εγώ έτσι. Έχουμε γίνει ρεζίλι, έχουμε γίνει. Άντε, πάρει πάλι από μακριά. Δηλαδή τι θα γίνει αυτό το πράγμα. Αου, με βρήκε. Σεβαστό, σεβαστό. Ήτανε wide arching. Και μας τελειώσαν όλα τα healing. Μπορώ να σου πει μια πηξίδα, να σου μιλήσω για την πηξίδα. Κακώς το είπε αυτό τώρα. Λίγο το timing εκεί. Πίσω, πίσω, πίσω. Βασικά βλέπω εκεί πέρα έχω 5 σφαίρες. Μου τις δώσω όλες από μακριά. Έτσι. Σε καλή μεριά. Πάρε αυτή να. Κάτσε λίγο αυτό το χορευτικό. Το έχω δει με τη Μάουι. Δεν καταλήγει σε καλό. Μαλακία! Μαλακία τρελή ήταν αυτή. Τρελή μαλακία ήταν αυτή και δεν έχω το άλλο healing, έτσι. Όπα. Ωραία, ωραία. Λίγο ξαφνιάστηκα γιατί δεν είχα δει το health του, δεν το κοιτούσα. Ήμουν λίγο πανικοβλημένος εκεί πέρα. Αλλά σημασία έχει το βγάλαμε με την πρώτη. Είδατε πόσο καλός έχω γίνει στα Souls Games. Τον φάγαμε το φίλο. Έχουμε μαζέψει 2.700 ψυχές. Έχουμε ξεφύγει. Θα πάμε στο Παρίσι λίγο τσαλακωμένοι. Αλλά δεν πειράζει. Γιατί εδώ. Είναι το τέλος του βίντεο. Αυτό ήταν λοιπόν το Steel Rising. Βγήκε σήμερα. Πολύ όμορφο, ομολογουμένος. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο χαρακτήρας. Το γεγονός ότι είσαι ρομποτάκι. Όμορφοι μηχανισμοί. Θέλει συνήθεια όπως όλα τα Souls Games. Αρκετά ενδιαφέρον και το γεγονός ότι είναι steampunk περιβάλλον. Οπότε, αν θέλετε ίσως να το επισκεφτούμε αυτό σε κάποιο live, να το συνεχίσουμε, πάω το like. Κάσε ένα σχόλιο κάτω να εκφράσει την επιθυμία σου. Κάτω στην περιγραφή μπορεί να βρει όλα τα κοινωνικά μας δίκτυα να τα ακολουθήσει, ώστε όταν έρθει αυτή η στιγμή να ενημερωθεί. Παντού γύρω μου έχουν εμφανιστεί διάφορα άλλα βίντεο. Πάτησε τα. Αν δεν έχεις δει κάποιο από αυτά, αυτά από μένα, αντίο, και τα λέμε όταν τα ξαναπούμε.